Σε αυτή τη σειρά από 3 βίντεο θα δείξουμε πώς γίνεται η τοποθέτηση γυψοσανίδας με σκελετό και πετροβάβακα για τη μόνωση εσωτερικού τείχους. Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή του σκελετού, αφαιρούμε τυχόν κατοκάσια και γύψινα που υπάρχουν στο τείχο μας. Για να φτιάξουμε το σκελετό που θα στερεωθεί η γυψοσανίδα, χρησιμοποιούμε στρωτήρες που τοποθετούνται οριζόντια στο δάπεδο και το ταβάνι και ορθοστάτες που τοποθετούνται κάθετα σε απόσταση 60 εκατοστά μεταξύ τους. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται κάθετα στους στρωτήρες και σε απόσταση 60 εκατοστά ο ένας από τον άλλο. Αφού συναρμολογήσουμε το σκελετό, το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουμε τον πετροβάβακα και να στερεώσουμε τα κομμάτια της γυψοσανίδας πάνω στο σκελετό.